Προτείνω λίγο, Εύη, να πάμε στην Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί τι έγινε. Μία σύμπραξη τριών δημοτικών σχολείων. Βλέπουμε και σχετικό βίντεο από χθες το απόγευμα, όπου 750 παιδιά και 1500 γονείς βρέθηκαν, συναντήθηκαν μαζί και τραγούδησαν μεταξύ άλλων και τα κριτικά παραδοσιακά κάλαντα. Μάλιστα, να ακούσουμε λίγο ήχο παραπάνω, Άννα. Αυτή η πολύ όμορφη συναυλία που δόθηκε ήταν στις 18:30 στην Πλατεία Δημοκρατίας της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και φαίνεται ότι η κριτική παράδοση μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εγώ λέω να μας βάλει στο κλίμα η κυρία Εύη Βετουλάκη, μουσικολόγος, εκπαιδευτικός στο Τρίτο Δημοτικό Ευκαρπίας, να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε με καταγωγή από την Κρήτη. Με καταγωγή από την Κρήτη, έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με το Κρήτη TV όταν βρισκόμουν στην Κρήτη, γιατί έζησα 20 χρόνια εκεί. Οπότε γνωρίζετε την αδυναμία που έχουμε στην παράδοση και φυσικά με πόση ευχαρίστηση δημιουργούμε αυτή την επικοινωνία που έχουμε χτίσει με τους Κρήτες ανά τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Βέβαια, και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι σας, γιατί ξεχώρισε στην επικοινωνία του, στο επικοινωνιακό κομμάτι. Θέλησε με πολύ μεγάλη χαρά να μας φιλοξενήσει. Οπότε πρέπει να σας πω να... Να είστε καλά, είναι μπράβο. Υποχρέωσή μας, κυρία Βετουλάκη. Για πείτε μας λίγο το κλίμα το οποίο κυριάρχησε και πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία. Λοιπόν, εμείς ως σχολείο στην Ευκαρπία έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με έναν πάρα πολύ καλό Δήμο, το Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στα πολιτιστικά. Αυτό λοιπόν μας δίνει και εμάς την όρεξη να κάνουμε πράγματα, εφόσον ξέρουμε ότι θα τα προβάλλει, θα τα βοηθήσει, θα μας ενθαρρύνει, λογικά συνεργαζόμαστε και εμείς πολύ καλύτερα. Όλη αυτή η υπόθεση με τα κάλαντα, τα συγκεκριμένα, τα παραδοσιακά που παρουσιάσαμε, γιατί δεν παρουσιάσαμε μόνο κριτικά, παρουσιάσαμε και τις Θράκης και τα Μωραϊτικά και από διάφορα μέλη της Ελλάδας, ξεκίνησε πριν από 17 χρόνια στο Ηράκλειο Κρήτης. Γι' αυτό και ήθελα να προβληθεί από εσάς, γιατί Ηρακλειωτάκια και Χερσονόπουλα, και από τη Χερσονόησο ήταν κάποια παιδιά, τα οποία είναι τώρα μπαμπάδες και μαμάδες και μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων, ξεκίνησαν όλη αυτή τη διαδικασία. Έκαναν τότε ένα CD με παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης και το σημερινό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τότε την Ηρακλείου, το οποίο εκδόθηκε τότε, πήγε πάρα πολύ καλά, έχει μπει σε μουσικές βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο, σε μουσικά πανεπιστήμια κτλ. Και δεν ακούστηκε ποτέ, εκτός από το κανάλι σας που τότε το προώθησε πάρα πολύ τη δουλειά των παιδιών. Οπότε τώρα, μετά από τόσα χρόνια και βλέποντας τι απήχηση είχε η συγκεκριμένη ηχογράφηση στα παιδάκια κάθε Χριστούγεννα που τα παρουσιάζουν, σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να συνεργαστούν τρία σχολεία μεταξύ τους, τέσσερα είναι συνολικά τα δημοτικά της Ευκαρπίας, τα τρία καταφέραμε να συνεργαστούμε, να ετοιμάσουμε όλα αυτά τα κάλαντα, να τα μάθουν καλά, καταλαβαίνετε πόσο πρόβλημα 750 παιδιά. Τα ίδια τα παιδάκια προετοίμασαν τους γονείς τους στο σπίτι με τις ηχογραφήσεις που τους στείλαμε για να τραγουδήσουν και οι γονείς μαζί μας. Οπότε αυτό που βλέπετε στο βίντεο είναι μια ομαδική δουλειά που κάναμε με την μουσικό και του άλλου σχολείου, την κυρία Σοφία Μακούλη, που ήταν πολύτιμη η προσφορά της και η συνεργασία της, και τους τρεις διευθυντές των σχολείων.
Κυρία Βετουλάκη, τα παιδιά μαθαίνοντας έτσι φαντάζομαι και τα κάλαντα, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά σε επικεντρωθούμε σε αυτό, σε αυτή τη φάση. Έχουν απορίες έτσι για τις λέξεις που χρησιμοποιούνται, για το τι είναι αυτό που έμαθαν ουσιαστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και την ουσία αυτών που τραγουδάμε. Βέβαια, ξέρετε, κάθε τραγούδι που λέμε στη τάξη το χρησιμοποιούμε και διαθεματικά. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλήσαμε και για κριτικές συνταγές, λέει μέσα το απάκι, λέει διάφορα τέλος πάντων, μιλήσαμε για έφημα, με ρώτησαν λέξεις, με ρώτησαν για την προφορά, τους μίλησα για, για κάποια βαριά σύμφωνα, βάλαμε κριτική μουσική και ακούσαμε προκειμένου να συνδέσουμε τα κριτικά κάλαντα με την υπόλοιπη παραδοσιακή μουσική. Μιλήσαμε για τα μουσικά όργανα της Κρήτης, όπως κάναμε και με τους άλλους τόπους. Και στο τέλος της χρονιάς έχουμε σκοπό να παρουσιάσουμε κάτι πολύ πολύ μεγάλο, με συνεργασία περισσότερων σχολείων, όπου θα παρουσιάζεται κάθε περιοχή της Ελλάδας χωριστά και θα μιλάμε για τη λαογραφία, θα μιλάμε δηλαδή για την μουσική του τόπου, για τα αρχαιολογικά μέρη, για τα έθιμα, για τις γεύσεις, ό,τι μπορεί τέλος πάντων να συνδεθεί. Ο στόχος μας είναι να διδαχτούν τα παιδιά διάφορες θεματικές μέσα από τη μουσική και να κατανοήσουν διαφορετικούς τόπους της Ελλάδας, να μην γνωρίζουν μόνο το δικό τους και μόνο τα δικά τους παραδοσιακά τραγούδια. Μάλιστα. Κυρία Βεντουλάκη, πόσο ισχυρή είναι η δεσμή ανάμεσα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη? Έχετε βερθεί και στις δύο περιοχές. Πόσα κοινά έχουν αυτές οι περιοχές? Πώς νιώθουν όταν έρχονται σε επαφή, όταν μοιράζονται ίδιους πολιτισμούς πάνω κάτω? Καταρχήν, οι Μακεδόνες αγαπούν πάρα πολύ την Κρήτη. Το ξέρετε αυτό. Και οι κρητικοί τους Μακεδόνες. Και υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι για αυτή την αγάπη. Επίσης, θαυμάζουν πάρα πολύ τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τη φιλοξενία μας. Γενικώς, όπου πω ότι είμαι κρητικιά, υπάρχει ένα επιφώνημα, ένα «Ω» από την Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νιώθω κι εγώ πολύ περήφανη όταν λέω ότι είμαι από την Κρήτη. Μάλιστα. Με ξεχωριστό καμπάρι. Λοιπόν, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Κάναμε την αρχή σήμερα. Πολλές οι αφορμές που θα μας δώσετε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία την οποία λάβατε και την υλοποιήσατε βέβαια. Καλά. Νομίζω πως η εικόνα, το πλάνο, οι φωτογραφίες, τα βίντεο μιλούν από μόνα τους. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για αυτή την τεράστια ανταπόκριση που είχε. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε και εύχομαι να κάνουμε όλα τα σχολεία έτσι ωραία πραγματικά. Ακριβώς, και να τα προβάλλετε για να παίρνουμε κουράγιο. Ακριβώς, να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά.